Καλησπέρα σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφία Κροατέ. Απόψε γίνεται ο όρθρος του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Η περιφορά του Επιταφίου και αύριο το πρωί Μέγα Σάββατο θα γίνει η Θεία Λειτουργία του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου το θέμα, το θέμα λοιπόν της παρεμβάσεώς μας τη σημερινή ημέρα που για το τελευταίο είναι στον τάφο και τον άδη. Θα ξαναδιαβάσουμε και σήμερα και τελειώνουμε το υπέροχο κήρυγμα του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη από το βιβλίο «Γύρω σε αιώνιες αλήθειες» για το Μέγα Σάββατο. Ήταν περασμένο το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο Ιησούς ειδός ότι πάντα ήδη τέλεστε, έκλεινε ήρεμα την κεφαλήν και παρέδωκε το πνεύμα, ενώ γενική αναστάτωση των στοιχείων της φύσεως επικολούθησε. Μολονότι ήταν τέτοια ώρα, σαν κάτι να στάθηκε ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, απλώθηκε σε όλη τη γη ένα σκοτάδι αλόκοτο. Μεγάλα, κοκκινόμαυρα σύννεφα έτρεχαν στον ουρανό, κυνηγημένα από ένα φλογερό άνεμο και αστραπές κόκκινες σαν το αίμα εφωτοβολούσαν στο στερέωμα. Ο κεραυνός βροντούσε απόμακρα. Οι γυναίκες τρομαγμένες έτρεχαν στους δρόμους για να φτάσουν στα σπίτια των, σύροντας τα μικρά που έκλεγαν από τα χέρια» σε λίγο η γη άρχισε να τρέμει και τα σπίτια εσίονταν σαν κλαδιά δέντρου που τα φυσά ο άνεμος ορμητικά. Οι άνθρωποι άφησαν έρημο τον Γολγοθά και μόνον οι στρατιώτες μένουν ακόμα και ο εκατόνταρχος Λονγκίνος καβάλα επάνω στο άλογο έχει σταυρώσει φοβισμένο στα χέρια. Στην κορυφή του λόφου οι τρεις σταυροί φαίνονται σκοτεινοί και στον σκοτισμένο ουρανό και κοντά σε αυτούς πεντέξι άνθρωποι μένουν ακίνητοι. Ήταν αυτοί που αγαπούσαν τον Χριστό, οι Άγιες Γυναίκες και ο Ιωάννης, εις τους τώρα προσετέθη και ο Εκατόνταρχος Λογκίνος, ο οποίος φοβισμένος ομολόγησε Παρισία ότι αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Σε λίγο όλα επανήλθαν στην κανονική τους τροχιά. Ο ήλιος εφώτισε και πάλι τη γη και οι άνθρωποι συνήλθαν από τον τρόμο. Ο Ιησούς κρέμεε τώρα νεκρός επάνω στο ξύλο. Οι άλλοι δύο όμως ζουν ακόμη. Γι' αυτό όταν σε λίγο ήρθαν να τους ξεκρεμάσουν ή να μην μείνουν επί του σταυρού τα σώματα αυτών εν το Σαββάτο, έσχισαν τα, τα σκέλη των ιστρατιώτε και έσπασαν τα κόκαλά των, για να επιτακίνουν το θάνατό τους. Δεν έκαμαν όμως το ίδιο στο Χριστό. Αυτός είχε αποθάνει και τον παρέδωσαν στα ευλαβικά χέρια δύο βουλευτών, του Ιωσήφ και του Νικοδήμου, που ήσαν εφοδιασμένοι με σχετική άδεια του πιλάτου. Τι θάρρος έλαβαν οι δύο κρυφοί μαθητές του Χριστού, που τον αγαπούσαν από ιδεολογία χωρίς να ζητούν τίποτα από αυτόν. Έφεραν μαζί τους αρώματα και συνδόνια καθαρά για να λείψουν το πανακύρατο σώμα του ανθρώπου που ζούσε για την ευτυχία των άλλων. Το ξεκρέμασαν ευλαβικά, το έστρωσαν επάνω στο συνδόνι, το έπλυναν προσεκτικά, το άλυψαν με μοίρα και με δάκρυα. Οι Άγιες Γυναίκες ήσαν εκεί, και βοηθούσαν με θρήνο για το διδάσκαλο. Η μανούλα του εφιλούσε με λαχτάρα τις πληγές του παιδιού της και έκλεγαν και οι πέτρες. Η Μαγδαληνή εμάζεψε από τον κήπο του Ιωσήφ αγριολούλουδα, θλιβερές ανεμόνες και μενεξέδες και τα εσκόρπισε στο Πανάγιο Σώμα του διδασκάλου. Ενώ οι άλλοι όλοι με δάκρυ σιγηλό το έβρεχαν ακατάπαυστα. Όλα πλέον ήσαν έτοιμα. Ήταν πλέον καιρός να τα φύ το σώμα, γιατί η ώρα περνούσε, είχε αρχίσει να σκοτεινιάσει και πλησίαζε η ημέρα του Σαββάτου. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος επλησίασαν την Παναγία που είχε λιποθυμήσει με το κεφάλι της ακουμπημένος στο κεφάλι του Χριστού. Ήρθε και ο Ιωάννης και πήραν στο καθαρό συνδόνι τυλιγμένο το Άγιο Σώμα. Η νεκρική πομπή εξεκίνησε. Στρατιώτε με δαδιά αναμένα έφεγαν γιατί είχε πλέ, πλέον σκοτεινιάσει. Μέσα στον κήπο του Ιωσήφ ήταν έτοιμος καινούριο τάφος και εκεί ευλαβικά ετάφη το σώμα του Κυρίου. Ευτυχισμένα τα χέρια που έπλυναν τις πληγές του σωτήρος ευτυχισμένος και ο τάφος που εδέχθηκε το Πανάγιο και Πανακύρατο εκείνο σώμα. Μα αν νεκρό το σώμα του λιτροτού βρίσκεται τώρα θαμένο μέσα στο σκοτεινό τάφο και μια πέτρα βαριά τον σκεπάζει, η θεία του όμως ψυχή εξακολουθεί την αποστολή της. Από την ώρα που η αυλαία του φρικτού δράματος έπεσε με ένα τετέλεστε άλλο έργο τρομακτικό για τον ανθρώπινο νου ελάμβανε χώρα. Κάποιος άλλος κόσμος, πολύ πιο πολυκατοκιμένος από τη γη, έπρεπε να λάβει και αυτός την απολύτρωση. Ο Άγιος Επιφάνιος με ποιητική έξαρση περιγράφει τον Άδη σαν απέραντα σκοτεινά βασίλεια με άρχοντας τους δαίμονας και με δούλους όλους τους νεκρούς από τον Αδάμ ως την ώρα εκείνη. Όλοι ήσαν βαρημένοι από το αμάρτημα και όλοι ευασανίζοντο. Εκεί ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος σε χειροτέρα κατάσταση από όλους τους καταδίκους. Εκεί οι μεγάλοι πατριάρχε Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ στα βάσανα του Άδου κάτου που άλλοτε βασίλευαν στη γη επάνω εκεί ο Νόε, στη φοβερή κυβωτό του Άδου κάτω, ο άλλοτε στην κυβωτό της γης επάνω, εκεί ο προφήτης Ιωνάς, στην κοιλιά του Κίτους του Άδου κάτω, ο άλλοτε τρεις ημέρες στην κοιλιά του Κίτους επάνω, εκεί οι τρεις πέδες στη φωτιά της, καμίνου του πυρός του Άδου κάτω, οι άλλοτε στην επταπλάσια και ομένη κάμινο του πυρός επάνω. Εκεί ο προφήτης Δανιήν στο λάκο των λεόντων του Άδου κάτω, ο άλλοτε στο λάκο των λεών Άνω, όλοι εκεί, μέσα στα βάσανα και στον ατέλειο το πόνο. Και ανάμεσα σε αυτούς τους στεναγμούς, στερεώνεται ο σταυρός του Χριστού στο Γολγοθά και ο Άδης απελπισμένα φωνάζει. Ω λειτουργή μου και δυνάμεις μου, τι σου εμπήξα σύλλον την καρδία μου, ξυλίνη με λόγχε κέντησε ναύνο και διαρίσομε. Σε λίγο και ακριβώς την ώρα που εγίνεται ο τρομερός σεισμός στη γη, ακούστηκαν τα βροντερά βήματα του Χριστού μας τον Άδη. Έσπασε τις καλύβδινες πόρτες και τις μοχλού μοχλου συνέτριψε και έλαμψε το φως του μέσα στις σκοτεινές φυλακές. Εκήρυξε και εκεί την χαρμόσυνη αγγελία και έδωκε την άφεση στους απεόνως νεκρούς. Έτσι περιγράφει ο Άγιος Επιφάνιος σε μια ποιητική του έξαρση τα της Αποστολής του Χριστού εις τον Άδη, που συνεπλήρωσε το όλον έργον της θεία Αποστολής του εις τον κόσμο. Αληθινός Μαγνήτης, <coughs> υπέρθιος Μαγνήτης, και όταν εσκόρπιζε τα ολόγλυκά του λόγια και τις ευεργεσίες ανάμεσα στους ανθρώπους, και όταν πιστώσει οι ιδέε του εδεχόταν ένα φρικτό θάνατο επάνω στο σταυρό, και όταν ει τον Άδη έσπαζε του σιδερένιου μοχλού και άνοιγε τι χάλκινες πόρτε και ελευθέρωνε του καταδίκου. Υπέρθυο Μαγνήτης και όταν το φω τη αναστάσεώ του έφερνε τη χαρά στον κόσμο, ήταν πάντοτε μαγνήτη και έσυρε κοντά του κάθε πονεμένη ψυχή. Και τώρα ακόμη περισσότερο είναι μαγνήτης υπέρθιος και σύρει προς τον ουρανόν όλους εκείνους που θα νιώσουν ότι έχουν μεγάλο και ιερό προορισμό σε αυτόν τον κόσμο και θα ρίξουν το βλέμμα των προς τα εκεί. Ω, ασύμεθα και όλοι εμείς αγαπητοί μου φίλοι ανάμεσα στους ευτυχισμένους εκείνους. Κατάφερε και πάλι σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου ο ένθεος η ιεράρχης της Χίου, ο μακαριστός Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, να μας συγκινήσει, να μας σαγηνεύσει, να μας κλέψει τις καρδιές και τα αισθήματα. Και θυμάμαι τον μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε «Εγώ βρέτω να ακολουθούσα εκεί στην Κάριστο που ήτο, για η Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου από το 1922 μέχρι το 1946, μετά κατεστάθηση Μητρόπολη Χίου, και πηγαίναμε βρε μαζί στα χωριά και τους μίλαγε, τους μάζευε όλους γύρω του. Καθόταν σε μια καρέκλα ή στο δεσποτικό και τους μίλαγε και μερικοί που δεν ξέρουν καλά ελληνικά τους μίλαγε και αρβανίτικα. Τους μίλαγε αρβανίτικα. Και τι κάνανε. Τους έκλεβε τις ψυχές και τις καρδίες. Τους έκανε να κλαίνε, τους έκανε να γελάνε, τους έκανε να ανεβαίνουν, τους έκανε να συμφιλιώνονται. Τους έκανε να πανηγυρίζουν. Τους έκανε να σηκώνονται και να χειροκροτούν. Τους έκανε να χορεύουν. Τους έκανε να μεθούν. Για τα γραφτά του, όπως έλεγε ο γέροντας, πολλοί τον αδικούν. Άλλο να ακούσει τον ίδιο με τη βαθιά του φωνή και με τη μεγάλη του ψυχή και με τον ενθουσιασμό που είχε και άλλο να διαβάσει τα γραπτά του. Αλλά εμείς έχουμε δυστυχώς πια τα γραπτά του γιατί εκείνος απείλθε σαν αιωνίους μονάς ή να αναπαυθεί εκ των κόπων αυτού, ας έχουμε πραγματικά την ευχή Του και την ευλογία Του και ας πρεσβεύει για όλους, για κλήρο και λαό, για την Εκκλησία της Πατρίδος και για την οικουμένη και για τους δυσκολεμένους όλους και αυτούς που βρίσκονται <coughs> εν χώρα και σκιά θανάτου. Μας μιλάει λοιπόν για την ταφή του Χριστού όπω ακούσατε, για την ταφή, για την αποκαθήλωση του αχράντου σώματος του Χριστού, και την ένθεη ταφή του. Ετάφη στο μνήμα το κενών, το καινούριον που είχε ο Ιωσήφ, που δεν είχε μπει κανένας μέσα ποτέ. Εμπήκε εκεί και το νεκρό σώμα του Κυρίου επιστατούσε η Θεότης. Η Θεότης, γι' αυτό και η ταφή του Χριστού ονομάζεται Θεός όμως ταφή. Πιστατούσε η Θεότης, γιατί το σώμα του Κυρίου είδε φθοράν δηλαδή εχωρίσθη από την ψυχή, υπέστη θάνατον, αλλά διαφθοράν οὐκίδε όπως λέει και ο τροπάριο, στον πλάι του τετάρτου ήχο τα απόστοιχα, το άχραντον σώμα του λυτρωτού των ψυχών ημών. Πιστατούσε η Θεότης και δεν έχουμε σύψη και διαφθοράν. Και συνάμα η Θεότης, μαζί με την ψυχή την άχραντη του Χριστού, κατέβηκε στον Άδη. Κατέβηκε η ψυχή του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας κατέβηκε στον Άδη κατάστικτος και πανσθενουργός, όπως λέει ο υπέροχος κανόν το κύμα της θαλάσσης. κατάστικτος, καταπληγωμένος, αλλά και παντοδύναμος και μαζί του η Θεότης. Και όταν λοιπόν μπήκα στον Άδη, τι λέει τα πολιτική του δευτέρου ήχου, τότε τον Άδη ενέκρωσε τη αστραπή της Θεότητος. Εφωτίστησαν οι νεώνες, όπως είπαμε και χθες, του Άδου, όλα τα δωμάτια, όλες οι γενναίες, που τον περίμενα γενναίε πάσε, περίμενα το λυτρωτή και ελευθερωτή, και καθώς γράφει στο δογματικό του έργο έκδοση ορθόξου Πίστεως, ο μέγας δογματικός πατήρ της Εκκλησίας και το καλικέλαδο αειδόνι της, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν όλοι εκείνοι είδαν τον Ιησού, κατάστηκτον και πασθενουργών, και με τη θεότητα μαζί να μπαίνει στον Άδη και να φωτίζεται ο ανάβγητο Άδη. Τι έκαναν όλοι αυτοί, λέει. Έτρεξαν όσοι τον περίμεναν και κόλλησαν επάνω του. Το παθαίνουμε κι εμεί, αν κάποιο δικό μα είναι στην ξενιτιά και ύστερα από χρόνια γυρίσει και μας έχει λείψει και τον έχουμε πονέσει και έχουμε κλάψει τόσες φορές για την απουσία του όταν τον δούμε να έρχεται από μακριά τι κάνουμε, δεν περιμένουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, αλλά τρέχομαι, τρέχομαι περί χαρίς, τρέχομαι να τον προαπαντήσουμε, τον αγκαλιάζομαι, γινόμαστε ένα, κλέμα από πόνο αλλά και περισσότερο από χαρά. Έτσι λοιπόν τα μπήκε ο Χριστός τον Άδη, όσοι τον περίμεναν έτρεξαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα σώμα το σώμα του Χριστού με κεφαλή εκείνον τον Θεάνθρωπο. Είναι ένα μυστήριο αυτό, ένα μέγα μυστήριο, αλλά και μια δικαιοσύνη και οικονομία του Χριστού, γιατί έπρεπε να σωθούν και οι προ-Χριστού ζήσαντες. Γι' αυτό και ο Μέγας Αποστολός του Πέτρος λέει ότι μετά το θάνατό του στο Σταυρό ο Ιησούς πορευθείς και τσεν φυλακή πνεύμα συνεκήρυξε. Επορεύθη και κήρυξε στα πνεύματα που ήσαν στη φυλακή του τέστην στους δεσμίους, στους πεπαιδημένους του Άδου. Επήγε εκεί και προηγήθη του Ιησού και εκεί ο μεγάλος βαπτιστής του και πρόδρομος. Το λέει το απολυτίκιο χαίρον ευγγελίσω και τη Σενάδη, θεών φανεροφέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Και τότε ο Άδης ετρομοκρατήθη παρεδόθη στο Χριστό, παρέδωσε τα σκύπτρα και του φώναζε, εσύ είσαι η ζωή και η ανάσταση. Πώ τα λέει ωραία στου υπέροχου ύμνου, ο μέγα Ρωμανό, ο μελωδό. Του χρόνου είμαστε κράτη μεγάλη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε, αν μα επιτρέψουν, θα μιλήσουμε για του ύμνου του Ρωμανού στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Φέτο βάλαμε τον Ένθο ο Ιεράρχη και τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Φώναζαν λοιπόν, φώναζαν οι άρχοντε του Άδου παραδινόμαστε Χριστέ σε σένα. Και εκεί που πήγε, λένε οι πατέρες και οι εξηγητέ, ο αρχέκακος να πάρει στα χέρια του το λίτρον το αίμα του Χριστού, το λίτρον της ανθρωπότητος, της απολυτρώσεως της ανθρωπότητος, δεν μπόρεσε με τίποτα να κρατήσει στα χέρια του το άχραντο αίμα και παρεδόθη, κατεξευτελίστη, κατενικήθη και ο συμβέλος νηπίων εγεννήθησανε πληγέ αυτού όπως λέει το Ιερό Ψαλτήριο. Ενίκησε το θάνατο, ενίκησε τον Άδη, ενίκησε το διάβολο, ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε όλες τις δυνάμεις του σκότους, νίκησε και συνέτριψε τα σπήλα του Άδου, οι οποίες ανοίχτηκαν να καταπιούν το Θεάνθρωπο, να καταπιούν το Παν, να καταπιούν το Χριστό μας, τον φιλάνθρωπο, τον σταυροθέντα και τα φέντα και ο Κύριος τα ενίκησε όλα αυτά. Γι' αυτό και στο αλφα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου τον βλέπουμε τον Χριστό να λέει ότι κρατάει στα χέρια, στα χέρια του τα σκλής του Άδου και του θανάτου και να μας λέει ότι εγενόμην νεκρός και ειδού ζών. Αφού η ζωή μπήκε μέσα στον τάφο, τι έκαμε τον τάφο, Ανάσταση. Ήλθε στη γη όπως δεν τα ωραία εγκόμια που ακούμε του επιταφείου, ήρθε στη γη ο Χριστός για να βρει τον Αδάμ. Και αφού δεν τον βρήκε στη γη επειδή επέθανε, μέχρι σάδου κατελήλη θεζητών. Κατέβηκε στον Άδη, τον αζήτησε και τον βρήκε. Και πιαν λοιπόν τους πρωτόπλασου από τους καρπούς των χεριών τους. Γιατί αυτοί δεν μπορούσαν το χέρι να δώσουν, δεν μπορούσαν τίποτε να κάνουν. Τους έπιασε ο Χριστός από εκεί και τους ανάστησε και τους εσήκωσε. Ευρήκε το πρωτόπλα στο ζευγάρι, ευρήκε το μύτο και την αρχή της ανθρωπότητος. Και έσωσε λοιπόν, συγχώρησε και έσωσε τον Αδάμ και την Εύα και όλους τους άλλους. Γι, αυτή και γι αυτό και η ορθόδοξη εικόν της Αναστάσεως είναι εκείνη της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το Μέγα Σάββατο είναι η ημέρα της υγιής, της μεγάλης υγής, γιατί η πιστεύουσα και λατρεύουσα ψυχή ψάχνει με τα μάτια, ψάχνει με την καρδιά και το αίσθημα να βρει τον αγαπημένο της λυτρωτή. Κοιτάζει στο σταυρό, είναι άδειος. Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί που δεν βρίσκεται. Κοιτάζει το σώμα του στον τάφο και τότε ξεσπά σε δάκρυα και στεναγμούς και σε λιγμούς και πόνους για την απουσία του Κυρίου, καταλαβαίνει πως για δικό της χαρτίρι και ένα εκατονομαρτιόν της η κάθε ψυχή ανάγκασε το φιλάνθρωπο να σταυρωθεί και να πεθάνει και να ταφεί και να καταβεί στον Άδη και τον περιμένει, τον περιμένει μέσα στη χαρμολύπη της και του φωνάζει «Ανάστηθη Κύριε ο μου». Αναστεί το Θεό, για σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν ο προσώπου αυτού οι μισούντε αυτών. Προσκαλεί και προκαλεί τον ενάντια βρισκόμενο Χριστό να αναστηθεί, γιατί δεν μπορεί να περιμένει η ψυχή, δεν μπορεί να αντέξει η ψυχή χωρί τον αγαπημένο τη. Γι' αυτό και όσοι δεν τον αγαπάμε ή τον πικραίνουμε, νιώθουμε κενό στην ψυχή μα και έχουμε αφόρητη μοναξιά και αισθανόμεθα δύσκολα γιατί ακριβώς μας λείπει ο ένας, τα πάντα μας προσφέρουν, όλα να μας τα δώσουν, ό,τι άλλο να μας κάνουν, αν δεν είναι Εκείνος, δεν είναι κανένας, γιατί Εκείνος είναι ο ένας και ο μοναδικός, είναι το άλφα και το ωμέγα, είναι η αρχή και το τέλος, είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη ο Χριστός, είναι το πάνω Χριστός, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος. Θα ήθελα εδώ να διαβάσω στην αγάπη σας και τελειώνουμε σήμερα. Θα σκουράσαμε και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά να εύχεστε. Να δούμε τι λέγει και ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Είναι μεγάλα τα άρθρα, θα διαβάσω λίγα. Γι' αυτό να δείτε να παραλείπω το κάνω λόγω ελήψεως χρόνου. Λοιπόν, τι λέει για το Μέγα Σάββατον. <coughs> Σήμερον την πανσέβαστον και σεμνοτά την ημέραν της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, ότε πολλοί οφθαλμοί γρένονται επί τη αναμνήση της επί του Σταυρού προσιλώσεως του Κυρίου της Δόξης, βλέποντες προτιθέμενα εν εικόνη και τα σύμβολα αυτά του πάθους εν της Ιερής Ναΐς, την μεν πρωίαν ψάλλονται ώρε, πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη και ο εσπερινός όλα με τα προφητείας Αποστόλου και Ευαγγελίου και τα σεμνά ιδιόμενα είναι πλήρη ύψους και μεγαλείου. Πρώτου τιμίου, σταυρού, σου σταυρού στρατιωτών εμπεζόντων σε κύριε ενωερέ στρατιέ κατεπλήτοντο. Ανεβείς ο γάρ στέφανον ύβρεος ο την γιν ζωγραφή σα της άνθεση και την χλέναν χλεβαζόμενος εφόρεσας ο νεφέλες περιβάλλοντος τερέωμα. Τι αυτή γάρ οικονομία, εγνώστη σου η εσπλαχνία Χριστέ το μέγα έλεος δόξασι. Και την εσπέραν πάλιν ψάλεται η γλυκητάτη και κατανεκτικοτάτη ακολουθία του επιταφίου, ο όρθρος δηλαδή του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Πόσον μεγαλοπρεπής και απαραμήλου λαμπρότητος είναι ετελετέ της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας» και δεν είναι δύνατο άλλο να έχει το πράγμα, καθώς ον μόνον εντάφθα. Εν τη Ανατολή υπήρξε επί 12 αιώνα χριστιανική ελληνόγλωσσο αυτοκρατορία, δινεκός πολεμουμένη, αλλά είποτε θριαμβεύουσα και μόνον εντάφθα εκαλλιεργήθη βάθος και πλάτο η χριστιανική ιδέα. Αρκούσει να αποδείξω συναυτέ μόνε μεγαλοπρεπέστατε ακολουθείε των παθών του επιταφίου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Και ακόμη, σήμερον σιγήεν τη γη και ο ευσεβών λαός τηρεί την μνήμη της Θεοσόμου ταφής και της εισάδου καθόδου του Κυρίου. Τελείται δε η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μετά του Εσπερινού ότε και άρχονται ψαλόμενα τα Αναστάσιμα. Μετά τον Απόστολων δε, αντί του Αλληλούια ψάλετε, Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομείς εν πάση της έθνεση, ρανωμένου άμα του ναού με άνθη. Η στιγμή αυτή, ότε και φορεί ο ιερεύς λευκήν στολήν, είναι η κοινός καλουμένη πρώτη Ανάστασης και αναγυνός και το τελευταίο του Ματθαίου το ιστορούν την έγερση του Σωτήρος. Κατά, το παλαι... κατά το παλαιόν τυπικόν ισχύον άχρη τούδε εν τε σιερές μονές, πρώτου Αποστόλου και του Ευαγγελίου, δώδεκα ή δεκαπέντε περικοπέ τη της Παλαιάς Διαθήκης, ενές τα κυριοδέστατα γεγονότα της Διαθήκης εκείνης, προρίσεις και προτυπώσεις περί του βασιλέως Χριστού. Και αντί του Τρισταγίου ψάλετε όσοι Χριστόν ευαπτίσθητε, αντί δε του χειρουβικού άλλος ιδιαίτερο σύμνος, σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία, μεγαλοπρεπεστάτη δε και άλλος χωρί η λειτουργία του μεγάλου βασιλείου, καθήν και ψάλουν τα σεμνά εκείνα και αρχαιότατα μέλη, το Άγιος, 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 το Σεϊμνούμεν, και το επισή χέρι. Και για να τελειώσουμε, μιλάει εδώ για κάποιον ξένον, ο οποίος ανεγνώριζε Γάλλος Ήτο, το υπέροχο του τελετουργικού της ελληνικής εκκλησίας. Εξήρε το ύψος και το κάλος των ελληνική γλώσσιασμάτων. Ίστινα όμω ναού των ημετέρων κοινοτήτων από την Ευρώπη να ακούω ότι και βιολία υπό γυναικών κρουόμενα ευρίσκουση χώρων σα λειτουργία. Αλλά η παραδεδεγμένη ερμηνεία πολλών χωρίων τη παλαιά και τη νέα διαθήκη είναι αλληγορική. Το δε εν χορδές και οργάνο, ειδού πως το ερμηνεύει η Εκκλησία. Εν χίλε συναγνεί, μουσική τα καρδία φόρμιγγι, εν ευήχο άλπιγγι διανία. Και πάλι ο Θεοπάτρο μεν Δαβίδ Ήλα τως Κυρτών, ο λαός δε του Θεού, ο Άγιος Εφρανθόμενος Θεός. Και τώρα αγοράσα τους αμνούς σας αδελφοί χριστιανοί, λάβετε τα και υπάγετε στου ναού να ακούσετε τον καλόν λόγο. Καλή Ανάσταση. Αυτός είναι ο κ. Αλέξανδρος, με τα υπέροχα ελληνικά του, με τη μεγάλη του πίστη και με την έμπνευσή του. Και τον ακούσαμε όλη αυτή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να μας οδηγεί, να μας οδηγεί όλες αυτές τις ημέρες με τον καλύτερο τρόπο. Είναι και σε κάποια σημεία αυστηρός, αλλά η αυστηρότης δεν σημαίνει μίσος. Σημαίνει και εκφράζει αγάπη, διότι εύκολα ο άνθρωπος εκτρέπεται και χάνεται και εκείνο που τον κρατάει για να μην χαθεί φαίνεται πως του στερεί την ελευθερία, αλλά δεν είναι αυτό. Τον κρατάει για να διασώσει την ελευθερία και την οντότητά του. Τον κρατάει για να μην χαθεί. Και όλα αυτά είναι παιδαγωγικά. Ακόμη και οι εντολές του Χριστού που φαντάζουν <coughs> δύσκολες να πραγματοποιηθούν και ουτοπικές τι είναι στην ουσία φύλακες άγγελοι είναι οι φύλακε άγγελοι μα, οι οποίοι δεν μα κρατούν με το ζόρι. Μα αφήνουν. Και όταν πάμε και δούμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει και αδειάσουμε, τότε μα περιμένουν να ξαναεπιστρέψουμε. Μα έχουν ακολουθήσει βέβαια, αλλά κάθε στην άκρη και μα περιμένουν να τι ξανααγκαλιάσουμε, να ξαναδεχθούμε αυτού του φύλακε αγγέλου. Γιατί βλέπουν πολύ την Ορθόδοξη Εκκλησία ω αυστηρή και όλα αυτά τα οποία διδάσκει νομίζουν και λένε πως είναι ανέφικτα και πως είναι όπως προείπα ουτοπικά. Να πω κάτι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Είναι για τα δύσκολα. Από το κατοικώνα που έχει ενεργεία να φτάσει στο καθομοίωση που έχει δυνάμει και να εξομοιωθεί ηθικός με τον Χριστό και να θεωθεί και να αγιάσει και να γίνει φίλος των Αγίων και οικείος του Θεού. Τα δύσκολα έχει η Εκκλησία. Σήμερα τι μας χαλάει, τι βλέπουμε να μας χαλάει. Οι ευκολίες. Οι ευκολίες τα πάντα. Και μάλιστα τώρα που έχουμε τα κομπιούτερ και όλα τα άλλα μέσα, τα άλλα και τα μπάλαλα, καλά είναι, αλλά πρέπει να είναι ελεγχόμενα. Και να μην επιβάλλονται στο βίο και στην ψυχή και στον οδητά μας. Αλλά να τα έχουμε ως όργανα να τα έχουμε για να υπηρετούμεθα. Και για να κάτσει πίσω κανείς από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ό,τι άλλο πώς τα λένε, τότε αισθάνεται στο τέλος αφόρητη μοναξιά, φεύγει από την πραγματικότητα και τη ζωή, το είπα σε ένα γάλο που τα παιδιά στην Αμερική, ότι θέλουμε καλύτερα τη ζωή με τις πίκρες και τα βάσανά τη παρά το κομπιούτερ και τα υπόλοιπα, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, με τη μοναξιά και την απελπισία. Και θα μείνουμε στο τέλο, θα με κάτσουμε εκεί να κάνουμε όλε τι δουλειέ μα από το σπίτι. Τότε θα τροφήσουν τα πόδια μα και ο οργανισμό μα, θα συρρυκνωθεί η ψυχή μα και θα γίνουμε τι, κατάδικοι. Θα γίνουμε χαλεπή λία, όπως όπω λέει το Ευαγγέλιο. Και θα δυσκολευτούμε αφόρητα. Γι' αυτό α χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που μα δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία και ό,τι άλλο, α τα χρησιμοποιούμε ω υπηρετικά ως υπηρετικά γι' αυτό έδωσε ο Θεός επιστήμη ενδοξάζεσαι της θαυμασίης αυτού να βλέπουμε μέσα από την επιστήμη και με την επιστήμη όσο γίνεται τα θαυμάσια του Θεού να θαυμάζουμε το νου του ανθρώπου και την επινόηση του ανθρώπου και όλα εκείνα τα οποία παράγει η διάνοια και η ψυχή του και η επιστήμη του να τα θαυμάζουμε όπως την τηλεόραση θαυμάζουμε τηλεόραση είναι θαυμασία εφεύρεσης αν ήταν ο Χριστό στην εποχή τη τηλεοράσεω, θα μιλούσε από εκεί και θα ακούγαν τα πέρατα τη γη έω εσχάτου τη γη. Όπω και σήμερα με τη θαυμάσια αυτή εφεύρεση στην τηλεόραση μπορούμε να κάνουμε θαύματα, πάρα πολλά μπορούν να γίνουν. Α, όταν όμω η τη τηλεόραση μπει στη διακονία του κακού και τη φθορά και του αντιδίκου, τότε ανατρέπονται όλα και έρχονται και γίνονται όπω λέμε Βασίλειο άνω και κάτω και γίνεται η τηλεόραση, η κακή τηλεόραση, γίνεται δασκάλα της ζωής, μαγίστρα βίτε. Και αυτό ακριβώς είναι το χειρότερο, γιατί μπήκε σήμερα η τηλεόραση στα σπίτια, μπήκε στην ψυχή μας, μπήκε στη ζωή μας και δεν φταίει η τηλεόραση. Η τηλεόραση δείχνει ακριβώς πώς η απήχηση έχει στον άνθρωπο η εικόνα. Γι' αυτό και οι προγονείς μας γέμισαν τις εκκλησίες με εικονίσματα που είναι το βιβλίο του αγραμμάτου και όσες εικόνες είχαν γίνει από χάρη και Πνεύμα Θεού τι κάνανε, θαυματουργούσαν και θαυματουργούν μέχρι σήμερα και μας ελκύουν κοντά τους. Μακάρι και να είναι ευλογημένη και γρήγορη και σύντομη αυτή η μέρα κατά την οποία η τηλεόραση και όλα τα μέσα που ανακάλυψε και φίβρε ο άνθρωπος, να μπουν στη διακονία της Εκκλησίας, στη διακονία του συνανθρώπου, στη διακονία του κράτους, στη διακονία του καλού και του ωραίου και του υψηλού, και τότε ξέρετε τι ώρα είναι να καθόμαστε σε ένα σημείο και να ακούμε Αγίους, φωτισμένους επιστήμονας, ενθέους και σοφούς και άλλους υπέροχους, να τους ακούμε, να μας μιλάνε, να τους βλέπουμε, να πράττουν και να εμπνεώμεθα από τα λόγια τους και περισσότερο από το υπέροχό τους το παράδειγμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο στον κύριο Αλέξανδρο, ότι περνάει ήδη η ώρα, έχουμε μόλις 10 λεπτά βλέπω εδώ. Λοιπόν, μας μιλάει εδώ ο κύριε Αλέξανδρος για το Μέγα Σάββατον, που είναι η Θεός όμως ταφή του Χριστού μας, που είπαμε και πριν, επήγε στον Άδη και κόλλησαν όλοι επάνω του. Άδης όμως είναι και η ψυχή μας, όταν δεν έχει πίστη, όταν δεν έχει ένθεο βίο, όταν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και προς αυτόν τον Άδη της ψυχής μας, προς αυτήν την άβυσον επικαλούμεθα και προκαλούμε και παρακαλούμε την άβυσο της θεία Καλοσύνης, κατά το άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου. Έτσι, η άβυσο της ψυχή μας επικαλείται και ζητά και θέλει την άβυσο του Θεού, την άβυσο της θεία Καλοσύνης και Εσπλαχνίας, την άβυσο του Χριστού μας. Και λέει εδώ πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τι διαμείβεται κατά τον επιτάφιον και τι γίνεται κατά την επόμενη μέρα Μέγα Σάββατο το πρωί που γίνεται ο εσπερινός της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γίνεται η πρώτη ανάσταση. Έχουμε μπει λειτουργικό στην Ανάσταση. συμβατικό όχι και γι' αυτό νηστεύομαι, αλλά λειτουργικό έχουμε, μπει, έχουμε μπει στην Ανάσταση του Χριστού και ακούμε και το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και γίνεται και η Θεία Λειτουργία και ακούγονται και στον Σπερνό υπέροχη εκείνη Αναστάσιμη ύμνη του ήχου πρώτου που είναι ο χορεφταράς, ο δόριος της Εκκλησίας ήχος, ο της Αναστάσεως του Χριστού ήχος, ο πρώτος και βασικός και υπέροχος και μετά ακολουθούν και οι άλλοι. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό. Η ψυχή μας τι κάνει, ψυχανεμίζεται πλέον την Ανάσταση αφού έχει μπει στην πρώτη Ανάσταση. Ψυχανεμίζεται και περιμένει τον Αναστάντα. Και εκείνος θα έλθει. Και όπως λέει το υπέροχο συναξάριο του Καλίστου, τι λέει Ξανθοπούλου, ότι ο Ιησούς Χριστός ενωρίτερα από τις τρεις ημέρες ανέστη, γιατί δεν άντεχε να τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ήθελε να έρθει πάλι κοντά στη μανούλα την Παναγιά, κοντά στις μυροφόρες, κοντά στους Αποστόλους, κοντά στους δικούς, τους, δικούς του, οι οποίοι με το θάνατο και την ταφή του εθρύνησαν, έκλαψαν, τα όλα, πόνεσαν όσο ποτέ άλλοτε και τον περίμεναν και ο Χριστός ευγενικό όν και λεπτότατος αφού είναι πηγή της ευγενία και των αισθημάτων δεν μπόρεσε άλλο να περιμένει και ήλθε νωρίτερα ήρθε πρώτα στην Αγία του Μητέρα την Παναγία, γιατί εκείνη ήταν η εντοπάθη υπεραλγίσασα. Ήρθε σε εκείνη, όπω αναφέρει ο Άγιος Ρωμανό, ο Άγιος Γρηγόρη ο Παλαμάς και άλλοι πατέρες τη Εκκλησία. Ήρθε σε εκείνη <coughs> και τη σε παρουσιάστη και την εγέμισε άφατη χαρά και αγαλλίαση». «Η μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο ήταν αυτή Η μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο ήταν αυτή η εμφάνιση του Αναστάντος στην Αγία του Μητέρα την Παναγία και την εγέμισε χαρά. Ύστερα τον είδαν οι μυροφόρες και το είδαν, τον είδαν και οι Απόστολοι ούση οψία τη ημέρα εκείνη της μιας των Σαββάτων, της πρώτης ημέρας της Μεγάλης και Αγίας Κυριακής του Πάσχα. Τον είδαν και οι Απόστολοι και χάρισαν ούν μαθητέ οι δόντες των Κύριων και γέμισαν ειρήνη και γέμισαν χαρά και μα συγκινεί η συμπεριφορά του Αναστάντος, ούτε τους μάλωσε που τον άφηκαν μόνο στη Γευσημανή και έφυγαν, ούτε τίποτε άλλο, αλλά τους ευλόγησε, τους χαροποίησε, τους έδωκε ειρήνη, τους έδωκε χαρά και ευλογία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Και κατ' μέγα λοιπόν Σάββατο που είναι η μέρα της υγής και η μέρα της νηστείας, η ανθρώπινη καρδιά και ύπαρξη, η χριστιανική λατρεύουσα ψυχή, περιμένει τον Ιμφίο της, περιμένει τον Χριστό τον Κύριο, να έλθει, να αναστηθεί και του φωνάζει ακριβώς, όπως και η Εκκλησία, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας με το Αποστολικό Ανάγνωσμα, του φωνάζει να αναστηθεί και του λέει «Αναστήσου, αναστήσου Κύριε» γιατί δεν μπορούμε αναστήσου και να κατακυριεύσεις τη γη και την οικουμένη. Για με το ωραίο εκείνο και γνωστότατο «Ανάστα ο Θεός» που το λέει ο ιερεύς «Ρένων με άνθη το ναό». «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σοι κατακληρονομήσεν εν πάση της έθνεση». Είναι προφητεία του Δαβίδ. Είναι από τους ιερούς και άγιους ψαλμούς. Και η Ορθόδοξος Ελλάς σε μου Πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί Κροατέ και ο Ορθόδοξος Ελλάς, το Μέγα Σάββατο περιμένει όπως και όλη η Ορθοδοξία και όλοι οι πλάσει περιμένει την Ανάσταση του Χριστού. Τον περιμένουν τα πάντα, οι άνθρωποι, οι ακρογιαλιές, τα βουνά, τα μοναστήρια, τα πουλιά, τα δέντρα, τα έμψυχα και τα άψυχα περιμένουν την παρουσία Του, περιμένουν τη χαρά Του, τον περιμένουν και οι νεκροί και μάλιστα τα οστέα τα γεγυμνωμένα, τον Αγίον αφενός τα Ιερά και Άγια Λείψανα, αλλά και όλων εκείνων, κληρικών, λαϊκών και μοναχών, που έζησαν, απέθαναν και ετάφησαν είτε σε κημητήρια, είτε σε ρημιές, είτε σε θάλασσες πνίγηκαν, είτε σε στεριές και πολέμους και αποσυσμούς σε χάθηκαν, είτε οτιδήποτε περιμένουν όλα αυτά τα Άγια και τα υπόλοιπα οστέα περιμένουν τον Αναστάντα Χριστό να τα φωνάξει με τη φωνή του προφήτου που ακούσαμε στον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, να τα φωνάξει με τη φωνή του Ιεζεκίλ, τα οστά αυτά να αναστηθούν, να αποκτήσουν σάρκες, να λάβουν την ψυχή τους. Περιμένουμε λοιπόν όλοι, περιμένουμε με αγωνία, περιμένουμε με πόνο μυστικό και μεγάλο, περιμένουμε εκείνον που είναι απόν, εκείνον που λείπει από το Σταυρό, από την Εκκλησιά και από το Βίο, εκείνον που βρίσκεται στον Άδη. Τον περιμένει ολόχαρη κάθε λατρεύουσα και πιστεύουσα ψυχή και διηγούνται στα Άγιον Όρος, πως το βράδυ μετά την Αναστάση Θεία Λειτουργία είπε ο Ιγούμενος, μια μονή σε ένα μοναχό, δίνοντά του τη λαμπάδα τη Αναστάσεω. Πήγαινε, αδελφέ, στο κημητήριο, στο, στο φυλάκιο, εκεί που είναι τα λείψανα και τα οστά των πατέρων τη Εκκλησία και τη μονή. Πήγαινε και πε το Χριστό Ανέστη. Και κατέβηκε εκείνο και είπε: Ο γέροντα μου είπε, αδελφοί και πατέρε, να σα βροντοφωνάξω, Χριστό Ανέστη και σηκώθηκαν όλα τα οστά, κεφάλια, χέρια, πόδια, ό,τι υπήρχε, σηκώθηκαν όλα και ολόχαρα φώναξαν «Αληθώς ανέστη ο Κύριος». Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτό είναι το μεγαλείο της. Και εγώ, αφού ευχαριστήσω ολόψυχα το σταθμό της Εκκλησίας και την κεφαλή του Αρχιεπισκοπό μας και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές εκεί, Αφού ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν σήμερα για την ηχοληψία και όλες τις ημέρες των ιερών αυτών παρεμβάσεων και αφού ευχαριστήσω όλους τους γνωστούς και όλους τους φίλους και προπαντός όλους τους ακροατάς του σταθμού μας, ούρμπια τόρμπι, στη γη και στην στην Ελλάδα και έξω, ζητώ ταπεινά και ολόψυχα, συγγνώμη από όλους και περισσότερο όσους επίκρανα Είτε ακουσίω είτε ακουσίω. Γιατί, αν δεν δώσουμε συγγνώμη, πώ θα λάβουμε συγγνώμη από τον τάφο του Χριστού, η οποία ανέτειλε. Ζητώ συγγνώμη και εύχομαι ολόψυχα και εγκάρδια. Ο που αναστεισόμενος Χριστό, η χαρά πάντων να δώσει την ευλογία του, την αγάπη του, τη στοργή του, τη σκέπη του σε όλους μα όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας, να ικανοποιήσει τους θεοφιλείς πόθους και τα αγαθά της ψυχής μας αιτήματα και να αξιώσει όλους μας να τον προσκυνήσουμε και αναστημένων. Χίλιες ευχαριστίες, χίλιες ταπεινές ευχές και προσκυνήματα και εύχομαι ολόψυχα καλή Ανάσταση.